πραγματοποιείται τελικά αύριο στις 4 το απόγευμα ο εξαναβολής ποδοσφαιρικός φιλανθρωπικός αγώνας με τους βετεράνους ποδοσφαιριστές της Δόξας και των Σωμάτων Ασφαλείας Δράμας και την ενίσχυση ενός μικρού παιδιού από το περιθώρι που χρειάζεται άμεση επέμβαση για να σωθεί η ζωή του. Ναι, είναι το παιχνίδι που θα γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά λόγω του καιρού αναβλήθηκε για την Τετάρτη, αύριο, στο γήπεδο της Δόξας, στις 4 η ώρα. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι που οργανώθηκε πριν το Πάσχα για ένα παιδάκι το οποίο είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας όσο μπορούσαμε περισσότερο. Αύριο θα είναι η ομάδα της ΠΑΕ Δόξα, η παλέμαχη της Δόξας, η παλέμαχη του Παδραμαϊκού, η ομάδα της πυροσβεστικής, η ομάδα της αστυνομίας και η ομάδα του χωριού του, το Ατρόμητος Περιθωρίου. Και θα μαζευτούμε εκεί στο γήπεδο. Υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια και ήταν αρκετοί. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αυτή τη φορά, κάτι που χαροποιεί εμάς που κάνουμε αυτή κάθε χρόνο αυτή την προσπάθεια και βλέπουμε ότι ο κόσμος, αν και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, σε τέτοιου είδους προβλήματα τα ξεχνάει όλα και βοηθάει. Και αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά αξίζει πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο της δράμας για την προσπάθεια που έκανε και την προσπάθεια που κάνει σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Φαντάζομαι ότι το κάλεσμα είναι ανοιχτό για όλους και αύριο να ενισχύσουν με την παρουσία τους αυτό το παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι θα γνωρίσουν από κοντά για άλλη μια φορά, θα συναντήσουν ανθρώπους που τίμησαν την φανέλα της Δόξας και όχι μόνο. Ναι, σίγουρα. Από αυτά που ακούμε και εμείς πιστεύουμε ότι θα έχει κόσμο αρκετό και είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Καλό θα ήταν να έρθει, γιατί με την παρουσία του θα δώσει μια... Με το χειροκρότημα θα δώσει μια βοήθεια στον Αλέξανδρο που παλεύει για να επανέλθει στη ζωή και γενικότερα στην κοινωνία, να ξαναγυρίσει όπως ήταν. Περιμένουμε κόσμο. Από ό,τι βλέπουμε θα έχει αρκετό. Θα δούμε αύριο.